Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ετοίμασα την ομιλία μου χωρίς οποιαδήποτε γωνιά, αλλά θεωρώ ότι εάν δεν απαντήσω σε κάποια σημεία του αγαπητού του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Στέφανου του Στεφάνου, θα με παρεξηγήσουν ότι δεν παρακολούθησα τις ομιλίες τους. Ο κύριος Παπαδόπουλος διαμαρτύρεται γιατί άσχετα, διότι προσπάθησα στην ομιλία μου να περιοριστώ στον προϋπολογισμό, αλλά περιστράφηκαν οι προηγούμενες ομιλίες για τις προεδρικές εκλογές. Και στο ερώτημα του κύριου Στεφάνου, όταν περίγραφε, ναι, όντως, όταν κάποιος ψηφίσει Αβέροφ, ξέρει τι παίρνει. Παίρνει Αβέροφ. Αυτό που δεν ξέρει ο πολίτης ήταν όταν ψηφίσει Μαυρογιάννη ή Νίκο Χριστοδουλίδη. Εγώ ξέρω τι θα πάρω. Για τον μεν ακέλ, για τον άλλον, αρκετά κόμματα που μεταξύ τους δεν μιλούνται. Εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Από το Κυπριακό την οικονομία, το γεσί τα πάντα. Αυτό είναι το σχόλιο το πρώτο για τον αγαπητό κύριο Παπαδόπουλο. Φυσικά κάποιος πρέπει να διερωτηθεί τι είναι αυτό που τους ενώνει. Πάλι ξέρω, τον κρατώ για τον εαυτό μου. Όμως ο κύριος Στεφάνου μας μίλησε για έλλειμμα ηθικής. Σίγουρα το δικό μου κόμμα δεν βρέθηκε και δεν θα βρεθεί ποτέ έξω από δικαστήριο να χαρακτηρίζει δικαστική απόφαση ως πολιτική καταδίκη. Λέχθηκε ότι η πρόθεσή μας ήταν να ιδιωτικοποιήσουμε την ΣΥΤΑ. Διάλεξε λάθος παράδειγμα. Παρολίγο να κλείσουν την ΣΥΤΑ με το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς και τη ΣΥΤΑ Ελλάς. 10 χρόνια τη στήσαμε στα πόδια της και αυτή. Μίλησε για κοινωνική αναλγησία, για την ΆΤΑ, για το πέναλτι του 12%, για τον κατώτατο μισθό. Μα ποιος κουτσούρεψε την ΆΤΑ? Ποιος επέβαλε το πέναλτι του 12%? Και ποιοι όταν κυβερνούσαν ανέβαζαν την ανεργία στο 17%, αλλά και δεν τόλμησαν οι κοινωνικά ευαίσθητοι να βάλουν τον κατώτατο μισθό? Όσο για το Κυπριακό, πρέπει να μας εξηγήσουν ποιον να πιστέψουμε. Τον υποψήφιό τους, με τη δική του θέση για το κράς Μοντανά, ή το αφήγημα που ακούαμε από το ΑΚΕΛ από τον Ιούλιο του 2017. Αλλά θα κάνω μια τοποθέτηση, αγαπητέ μου κύριε Κυπριανού. Θα έρθει σύντομα η ώρα. Γιατί πρέπει να σημειώσω και αυτά που συμφωνώ. Ότι θα κριθούμε όλοι επί πολιτικών προτάσεων. Και αν αυτά που λέμε τα πιστεύουμε. Και για το Κυπριακό και για τη γερή οικονομία, για να μπορείς να στηρίζεις την κοινωνία. Και λέω, αργά ή γρήγορα
θα κριθούμε στις πολιτικές και ποιες θα είναι οι επιλογές μας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε εδώ σήμερα για να εγκρίνουμε τον πλέον κρίσιμο προϋπολογισμό μετά το 2013. Προϋπολογισμός που έχει κάθε δυνατότητα να γίνει η ασπίδα μας απέναντι στους μεγάλους κινδύνους που έρχονται. Να γίνει η γέφυρα μας για να περάσουμε από το ναρκοπέδιο των διεθνών και εσωτερικών κρίσεων σε μια αισιόδοξη νέα περίοδο και να βάλουμε τα θεμέλια ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Και από την διαχείρισή του θα εξαρτηθεί αν η χώρα μας αξιοποιήσει την ευκαιρία για το ναρκοπέδιο να περάσει, αλλά και το άλμα μπροστά να κάνει. Ο προϋπολογισμός είναι πάντα ο σημαντικότερος νόμος που ψηφίζουμε ολόκληρη τη χρονιά. Γιατί είναι κάτι μεγαλύτερο από τεχνοκρατικούς όρους, ψυχρές πράξεις και νούμερα. Ο προϋπολογισμός, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα οικονομικά του συλλογικού μας νοικοκυριού. Και το κράτος είναι το συλλογικό μας νοικοκυριό. Και είναι αυτό που κάνει την πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Επηρεάζει την εργασία, το οικογενειακό εισόδημα, την βελτίωση του επίπεδου ζωής του κάθε πολίτη. Γιατί ο κάθε πολίτης ξεχωριστά μπορεί να έχει μια καλή δουλειά, να έχει μια καλή επιχείρηση, αλλά μια στραβοτιμονιά από τους κυβερνώντες. Χάνονται και οι αγώνες του και το εισόδημά του και η δουλειά του. Αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και κάθε προϋπολογισμός, ορίζει την αναπτυξιακή μας πορεία. Ο προϋπολογισμός που ψηφίζουμε είναι και για την υγεία μας, τα νοσοκομεία μας, είναι για τα σχολεία μας, είναι ουσιαστικά για το σύνολο της κοινωνικής μας πολιτικής. Γιατί ακούω καθημερινά, είναι ευαίσθητοι και να θέλουν να ικανοποιήσουν τα δικαιολογημένα της κοινωνίας. Πρέπει πρώτα συλλογικά το νοικοκυριό που λέγεται κράτος να είναι εύρωστο για να μπορείς να τους βοηθήσεις. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε δυνατή οικονομία, για να μπορούμε να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, την μεσαία τάξη, την κάθε οικογένεια, τους νέους και τις νέες μας και τους πρεσβύτερούς μας. Για να μπορέσει ο νέος να φύγει από το σπίτι των γονιών του και να ξεκινήσει τη δική του ζωή. Για να μπορεί ο νέος να αντιμετωπίσει και ο κάθε πολίτης με αξιοπρέπεια ένα ατύχημα ή μια ασθένεια. Για να μπορεί να ξεκινήσει κάποιος τη δική του δουλειά. Για να μπορεί κάποιος, ναι, να τολμήσει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση για να παράξει εθνικό πλούτο και θέσεις εργασίας. Για να μπορεί κάποιος να βρει δουλειά και χωρίς γερή οικονομία ζήσαμε και τις ανεργίες του 17%. Ο προϋπολογισμός για μας ποτέ, ούτε και η οικονομία ήταν αυτός σκοπός. Ήταν και είναι τα οχήματα για να φτάσουμε στο στόχο μας. Και δεν είναι άλλος από την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη. Για την ποιότητα ζωής του, για το βιωτικό του επίπεδο, για να κάνουμε την καθημερινότητά του ακόμα καλύτερη. Είναι απλά για μας το εργαλείο για τον τελικό σκοπό μας, την ευημερία της κάθε Κύπριας και του κάθε Κύπριου. Και αυτή είναι η δική μας αποστολή. Όλα αυτά μαζί είναι ο προϋπολογισμός μας.
Γι' αυτό και επιμένω στην ανάγκη να διατηρήσουμε την οικονομία δυνατή. Και η οικονομία μας σήμερα είναι δυνατή. Αλλά τίποτα δεν προεξοφλεί ότι θα είναι δυνατή και αύριο. Γιατί το μόνο που μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο προϋπολογισμός είναι πράξεις πάνω στο χαρτί. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν ζωή στις πράξεις αυτές. Θα εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό. Θα εξαρτηθεί και ποιος θα τον εφαρμόσει. Με ποιες πολιτικές. Διαφορετικά θα μείνουν οι αριθμοί σε ένα τόμο κάποιων εκατοντάδων σελίδων. Εμείς με τις ικανότητές μας, με τις αποφάσεις μας που πηγάζουν από τις πολιτικές μας θέσεις, αλλά και την πολιτική μας φιλοσοφία, είμαστε ο καθοριστικός παράγοντας για να πάρουν οι πράξεις αυτές σάρκα και οστά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή όπου μια στραβοτιμονιά, μια μόνο στραβοτιμονιά μπορεί να αποβεί μοιραία. Το απέδειξε δυστυχώς η Βρετανική περιπέτεια, όταν μέσα σε δυο μόνο μέρες μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου έφτασε στο χείλος του κρεμού. Μια λάθος πρόθεση, κυρία Πρόεδρε, ούτε καν απόφαση. Μια λάθος πρόθεση απείλησε να χρεοκοπήσει ένα πανίσχυρο Ηνωμένο Βασίλειο. Απλά φανταστείτε στην μικρή και ευαίσθητη κυπριακή οικονομία μια λάθος απόφαση τι ανεπανόρθωτη ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα για όλους μας. Να κρατήσουμε την οικονομία και τη χώρα σε σταθερή τροχιά. Ικανή να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, η παρούσα κυβέρνηση κατέθεσε τον προϋπολογισμό του 23, το 10ο και τελευταίο προϋπολογισμό αυτής της κυβέρνησης. Κλείνει έτσι με τον καλύτερο τρόπο μια πορεία 10 χρόνων, με αφετηρία το 13. Μια δύσκολη αφετηρία, αφού τα κύρια δεδομένα της ήταν η τραπεζική και η δημοσιονομική κρίση, που έθεταν υπό αμφισβήτηση ακόμα και την ύπαρξή μας στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ακούαμε ακόμα και από αυτό το έδρανο αναλύσεις, όχι μόνο εκ μέρους της αριστεράς, αλλά και εκ μέρους του κέντρου, για να πηγαίναμε στη λίρα. Η οικονομία στην κατηγορία των σκουπιδιών το 2013 και συνεπακόλουθο αποκλεισμός από τις αγορές και η Κύπρος ένα απέραντο κοινωνικό παντοπολείο. Όλα αυτά τα χρόνια ο πρόεδρος μας Νίκος Αναστασιάδης, η κυβέρνησή του και ο Δημοκρατικός Συναγερμός παράξαμε χειροπιαστό έργο με τις θυσίες των πολιτών. Και δεν θα ακυρώσω αυτά που έλεγα τόσα χρόνια. Και με τη στήριξη κομμάτων που ανήκαν στην αντιπολίτευση, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να φεύγαμε από το μνημόνιο. Είχαμε όμως και την τύχη την τελευταία δεκαετία να έχουμε δύο ικανούς υπουργούς οικονομικών, τον Χάρη και τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι κατόρθωσαν με πειθαρχία, αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και το στιβαρό πλαίσιο αρχών και θέσεων του κόμματός μας να ανατρέψουν την μιζέρια που παραλάβαμε και να ξαναφέρουμε την προοπτική και την ελπίδα στον τόπο μας. Μαζί ξαναστήσαμε την οικονομία στα πόδια της. Το κυριότερο δώσαμε πίσω στους ανθρώπους
την αξιοπρέπειά τους και πίσω στην χώρα μας την αξιοπιστία της. Με πίστη, με δουλειά, με συνετές οικονομικές επιλογές. Τα καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Σήμερα σε επίπεδο οικονομικό, επενδυτικό, η Κύπρος αντικειμενικά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι σε κάθε άλλη χρονική στιγμή στο παρελθόν. Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία 10 χρόνια, τραπεζική, δημοσιονομική, υγειονομική που δεν την ξανάζησε η ανθρωπότητα, την κρίση της ενέργειας και του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Κύπρο έχουμε σωρία επενδύσεων δισεκατομμυρίου. Η χώρα μας το 2022 στο πρώτο εξάμηνο ήταν μια στις 10 χώρες παγκόσμια με την προσέλκυση των περισσότερων επενδύσεων και το 2021 από την 68η θέση ήταν στην 18η στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και αυτά, απλά να σημειώσω, ήταν χρονιές χωρίς πρόγραμμα πολιτικογραφήσεων που έκλεισε τον Νιόβρη του 2020. Έχουμε, ναι, σχεδόν συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Έχετε όλοι γνωστούς σε διάφορους τομείς που σας λένε ότι σήμερα ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι και να βρουν εργατικό προσωπικό. Σίγουρα υπάρχουν και οι νέοι μας, οι πτυχιούχοι, που δεν βρίσκουν τη δουλειά που έχουν σπουδάσει. Αλλά η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την Κύπρο που παραλάβαμε το 2013. Έχουμε κοσμογονία έργων που έχουν μεταμορφώσει προς το καλύτερο κάθε πόλη και κοινότητα. 1,5 φορά περισσότερα έργα ανάπτυξης. 800 εκατομμύρια ήταν ο προϋπολογισμός ο αναπτυξιακός του 2013. Αυτόν που θα ψηφιστεί σε 2 μέρες, ο προϋπολογισμός ο αναπτυξιακός πλησιάζει το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και με μια διαφορά, όχι με δημοσιονομικά ελλείμματα του 1 δισεκατομμυρίου το χρόνο, αλλά και με περισσεύματα και μαξιλάρια. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ένα συνολικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων με σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση στην παιδεία, στην υγεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους θεσμούς, στην δικαιοσύνη, δίδοντας παράλληλα και κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Για μας το κέρδος δεν είναι κατάρα. Το λογικό κέρδος είναι ευλογία, γιατί συνδράμει δια των φόρων στα κρατικά ταμεία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και χωρίς ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το ίδιο όμως ισχύει και για τη δημόσια υπηρεσία. Σε καμιά χώρα του κόσμου, όσους καλούς επιχειρηματίες και να έχεις, αν δεν έχεις ένα κράτος δικαίου και μια δημόσια υπηρεσία που παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να αποδώσει ο ιδιωτικός τομέας. Προχωρήσαμε στην δημιουργία υφυπουργείων, όπως το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υφυπουργείο Τουρισμού, με ευθύνη την Εθνική Στρατηγική του Τουρισμού. Έχουμε κοινωνικό κράτος 1,5 φορά μεγαλύτερο σε σύγκριση με το κοινωνικό κράτος μιας κυβέρνησης που αναγνωρίζω την κοινωνική του ευαισθησία. Αλλά εγώ δήθεν κοινωνικά ανάλγητος και η δήθεν κοινωνικά ανάλγητη κυβέρνησή μας αύξησε
ανάμιση φορά το κοινωνικό κράτος που μας παραδώσετε, αποκαθιστώντας μέχρι και το τελευταίο σέντ τις οποιασδήποτε περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις του οποιοδήποτε εργαζόμενου ή συνταξιούχου. Έχουμε μια σειρά νέων δομών που βελτιώνουν το οικογενειακό εισόδημα. Έχουμε το γεσί και το οξύμορο. Κυβερνήσετε αυτή τη χώρα, δεν φέρετε την ευλογία του γεσί. Η δική μας κυβέρνηση και με τη στήριξή σας έφερε και εφάρμοσε το γεσί. Και μας πολεμάτε ότι δήθεν είμαστε ενάντια σε αυτό που εμείς δημιουργήσαμε. Η πληρωμή των διδάκτρων στα νηπιαγωγεία, την ενδυνάμωση της άμυνας, έχει από το περίοδο της διακυβέρνησης Γλαύκου Κλειρίδη να έχουμε τέτοιους ψηλούς προϋπολογισμούς για την άμυνα και την αμυντική θωράκιση. Πάγωσαν σχεδόν για 10 χρόνια από το 3 ως το 13 οποιαδήποτε εξοπλιστικά προγράμματα και προκαλώ οποιονδήποτε να μου πει ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που ήρθε στην Κύπρο από το 2003 ως το 2013. Εμάς μιλούν οι πράξεις μας και όχι οι ρητορικές περί άμυνας. Γιατί μια κατεχόμενη πατρίδα χρειάζεται και επιβάλλεται να ενισχύει, όχι στα λόγια, στις πράξεις την άμυνά της. Μειώσαμε τη θητεία της Εθνικής Φρουράς. Ήταν μερικούς μήνες πριν από τις βουλευτικές του 2016. Τι και τι δεν μας είπατε. Γεμίσατε τους αυτοκινητοδρόμους να λέτε του κόσμου ότι τους λέμε ψέματα για να υφαρπάσουμε την ψήφο τους. Με επιτυχία την μειώσαμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί κουμαντάραμε την οικονομία. Γιατί αν δεν είχαμε ισχυρή οικονομία, πώς θα μπορούσαμε να πληρώσουμε 3.000 σιόπ που αντικατέστησαν τον ένα χρόνο λιγότερη θητεία στα παιδιά της κάθε μάνας, της κάθε οικογένειας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι ο δικός μας, ο φιλελεύθερος τρόπος. Εμείς δεν το εισπράττουμε ως κατηγορία ότι μας λέτε ότι είμαστε φιλελεύθεροι. Είμαστε φίλοι της ελευθερίας. Είμαστε με ένα φιλελεύθερο τρόπο. Και είναι αυτός ο φιλελεύθερος τρόπος που μπορεί να κάνεις κοινωνική πολιτική. Όχι δημιουργώντας επέτες και εξαρτημένους, να τους ρίχνεις τη φτώχεια και από πάνω ένα δάκρυ παρηγοριάς, αλλά αφαιρώντας ένα μεγάλο κόστος από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι με αυτό τον τρόπο που ενισχύει την ανεξαρτησία, την αυτονομία, στο τέλος την αξιοπρέπεια του πολίτη και της οικογένειας. Και με το γεσί ενισχύσαμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί πόσες χιλιάδες οικογένειες χρειαζόντουσαν χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την νοσηλεία των δικών τους ανθρώπων σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Ενισχύουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό με το να επιδοτούμε το 80% των νηπιαγωγείων και των φρεφονηπιακών σταθμών. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μέσα από τις πολιτικές μας να κάνουμε τους πολίτες αξιοπρεπείς και όχι επέτες για κάποια τσεκούθια των 10, 20, των 30 ευρώ, αλλά με ουσιαστική ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Γιατί θέλουμε τους πολίτες αυτόνομους, ανεξάρτητους, τον κάθε πολίτη, την κάθε οικογένεια. Όμως, ο
όλα αυτά τα μέτρα πέτυχαν γιατί είχαμε μια χώρα ασφαλή και σταθερή. Σήμερα θέλουμε να συνεχίσουμε και να εξελίξουμε για να στηρίξουμε όχι μόνο τις ευάλωτες ομάδες αλλά και τους νέους μας και τη μεσαία τάξη που σηκώνει κάθε φορά αγόγγιστα το βάρος της οποιασδήποτε κρίσης. Και φτάνουμε στην επόμενη μέρα της Κύπρου, στην οποία πορευόμαστε με μια σπουδαία πρίκα. Ναι, είναι σπουδαία η πρίκα. Να έχεις μια οικονομία που τρέχει με 6% σε πραγματικούς όρους, μετά τον πληθωρισμό. Γιατί σε ονομαστικούς όρους είναι πολύ ψηλότερα από το 6%. Την ώρα που είναι υπερδιπλάσιος του μέσου όρου στην Ευρωζώνη, που είναι μόλις το 2,1% και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 2,4%. Δεν πρέπει να νιώθουν περήφανοι μόνο οι συναγερμικοί, ο κάθε Κύπριος. Και το ΑΚΕΛ πρέπει να νιώθει περήφανο. Και το δίκαιο όλα τα πολιτικά κόμματα. Και όχι να μηδενίζουμε τα επιτεύγματα της δικής μας πατρίδας, της δικής μας χώρας. Γιατί οτιδήποτε άλλο έχει υποκειμενικότητα. Όταν μιλάς με αριθμούς υπάρχει αντικειμενικότητα. Το ποσοστό ανεργίας, το ανέφερα, θα είναι κάτω από 7%. Το δημόσιο χρέος εν μέσω πανδημίας, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, από το 115% του 2020 είμαστε σήμερα κάτω από το 89%. 13% μείωση τον χρόνο, όταν στην πενταετία του 2008 με 13 κατορθώσαμε ως χώρα να διπλασιάσουμε το δημόσιο χρέος. Και είναι η δική μας πατρίδα και πρέπει να νιώθουν περήφανοι και οι Κύπροι και οι πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση. Όταν οι οίκοι αξιολόγησης προειδοποιούν μια Ιταλία για υποβάθμιση, προειδοποιούν ότι η Γερμανία θα μπει σε ύφεση και η μικρή Κύπρος να είναι από τις ελάχιστες χώρες ανά τον κόσμο με αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας το 2022. Το σχέδιο Κύπρος, το αύριο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πολύτιμο κληροδότημα της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη προβλέπει επιπρόσθετη άντληση 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 21-27. Και είναι το επιπρόσθετο όχημα για να μετασχηματιστεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να γίνει πιο υγιές και πιο βιώσιμο. Μέσα από μια ανθεκτική οικονομία με υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητος, να προχωρούμε στη νέα πράσινη και γαλάζια οικονομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, στη δημιουργία 11.000 ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, την κοινωνική ευημερία. Οι μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν το σχέδιο και πολλαπλασιάζουν την αποτελεσματικότητά του αφορούν και την τοπική αυτοδιοίκηση, τη δικαιοσύνη, τις κρατικές υπηρεσίες, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη. Όμως έχουμε και επιπρόσθετα οράματα. Γιατί έχουμε μια χώρα σε γερά θεμέλια. Και εμείς σε 3 χρόνια μπορούμε να βάλουμε όλο το κράτος στην οθόνη του κινητού του κάθε πολίτη. Η ψηφιοποίηση, απλοποίηση και ενοποίηση όλων των επιδομάτων και κανένα επίδομα, κανένα βοήθημα να μην καθυστερεί πάνω από 1 μήνα. Και ήδη είναι η πρώτη φορά
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας που το ανεργιακό και τα επιδόματα αναπηρίας θα δοθούν χωρίς καθυστέρηση πριν από τα Χριστούγεννα για όλους τους δικαιούχους. Εκεί που για δεκαετίες περίμεναν 3, 4 και 5 μήνες. Ένα απλό και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης του κάθε παιδιού μέχρι και την ηλικία των 5 ετών. Από την γέννηση, τη σύντηση, τον παιδικό σταθμό, τον υπηαγωγείο, ως και το επίδομα για κάθε παιδί που γεννιέται. Επέκταση της γονικής άδειας και της ευέλικτης εργασίας. Βρεφονηπιακούς σταθμούς στους χώρους εργασίας. Όλα τα σχολεία ολοήμερα. Και ξέρετε πόσες εκατοντάδες ευρώ θα προσθέσουμε στο οικογενειακό εισόδημα της κάθε οικογένειας με το ολοήμερο σχολείο. Θέσπιση του κοινωνικού λειτουργού της γειτονιάς. Νέο οικογενειακό δίκαιο και αντιμετώπιση της οικογενειακής και έμφυλης βίας. Προσιτή στέγη και προσιτό ενίκιο για τους νέους με παραγωγή κοινωνικής στέγης μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εμείς ξέρουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία για να έχουμε αποτελέσματα. Μετεξέλιξη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περαιτέρω μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Ναι, και βοήθεια στη μεσαία τάξη που όλοι το λέμε στα λόγια. Το οικογενειακό αφορολόγητο να ανέλθει στις 39.000, προσθέτοντας έξτρα εισόδημα σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά μέχρι και 4.000 ευρώ τον χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες προβληματίζονται για το αύριο, για τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κυρία Πρόεδρε, μας κατηγορούν, συνάδελφοι, μας κατηγορείτε. Ακούστε την κατηγορία ότι αφήνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ διαθέσιμα στην επόμενη κυβέρνηση, την ώρα που εσείς αφήσατε ένα ολόκληρο κράτος με ρευστά διαθέσιμα μόνο για 1 μήνα. Μα ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, μας κατηγορούν, μας κατηγορείτε ότι δημιουργήσαμε μαξιλάρι αξίας 1 δισεκατομμύριου αντί να το ξοδεύουμε σε προεκλογικές δαπάνες όπως εσείς σίγουρα θα κάνετε, όχι από τα περισσεύματα αλλά από τα ελλείμματα και τα έξτρα δανεικά που θα φορτώνετε στα εγγόνια μας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θα μπορούσα κάλλιστα να έκανα τον καλύτερο προεκλογικό με τα λεφτά των φορολογουμένων στο κάθε αίτημα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Οι δαπάνες του κάθε υποψήφιου είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και από πάνω μας κατηγορείτε. Και όμως ξέρετε γιατί δεν τα ξοδεύουμε. Γιατί εμείς ξέρουμε τι θα έχουμε την επόμενη χρονιά. Αυτά τα χρήματα είναι τα πολεμοφόδια μας για τις δύσκολες μάχες, τις πιο δύσκολες μάχες που έρχονται. Και δεν θέλουμε να αφήσουμε την κυπριακή κοινωνία και την κυπριακή οικονομία χωρίς πολεμοφόδια στις δύσκολες μάχες που πρέπει να κερδίσουμε για τους πολίτες μας. Έχουμε μπροστά μας ένα προϋπολογισμό που θωρακίζει τη χώρα έναντι της κρίσης, που νοικοκυρεύει τα δημόσια οικονομικά και ενισχύει την αναπτυξιακή πολιτική. Και την ίδια στιγμή ανταποκρίνεται σε όσους έχουν ανάγκη
για στήριξη. Από την 1η Μαρτίου η χώρα θα έχει νέα κυβέρνηση. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι απέναντι στις απειλές χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση στιβαρή και αποφασιστική, που να πατά γερά στα πόδια της και να ξέρει που θέλει να πάει τον τόπο. Η ασφάλεια, η σταθερότητα, η κοινωνική ευημερία που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια δεν είναι όλα δεδομένα, απειλούνται. Μπορούμε όμως να αντέξουμε. Μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Μπορούμε, γιατί στο βιογραφικό μας το μόνο που θα βρείτε είναι τη διαχείριση αλλεπάλληλων κρίσεων με αποτέλεσμα για τον τόπο. Μπορούμε να εξελίξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο και να είναι συμβατό με τις ανάγκες του αύριο. Προσωπικά μπορώ να εγγυηθώ τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης. Την ώρα που η Ευρώπη το 23 θα μπαίνει σε ύφεση, ναι, με πολλή αυτοπεποίθηση και πολλή βεβαιότητα απευθύνομαι στον κυπριακό λαό και λέω στους συμπολίτες μου ότι η Κύπρος μπορεί να διατηρήσει τους θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Ποτέ δεν είχα μίζερα οράματα. Ποτέ δεν αρκέστηκα στα μικρά. Αλλά μεγάλους στόχους έβαζα. Και από αυτό το βήμα θέλω να βάλω τον στόχο της επόμενης πενταετίας. Όπως αυτή η παράταξη έβαλε το στόχο να βάλει την Κύπρο στην Ενωμένη Ευρώπη. Όπως αυτή η παράταξη το 2003 έβαλε το στόχο να ξαναχτίσει γερά τα θεμέλια της κυπριακής οικονομίας. Ναι, βάζουμε το νέο όραμα για τον τόπο μας. Ναι, στο τέλος της επόμενης πενταετίας η Κύπρος να είναι χώρα AAA στην αξιολόγηση των οίκων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο θα εξοικονομούμε από λιγότερες δόσεις και λιγότερους στόχους. Για περισσότερη αναπτυξιακή πολιτική. Για περισσότερη κοινωνική πολιτική. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι ότι παραλάβαμε μια οικονομία από τα σκουπίδια και είναι στη βαθμίδα την επενδυτική. Θέλουμε η Κύπρος όχι να συγκρίνεται με τις χειρότερες, αλλά οι άλλοι να συγκρίνονται με την καλύτερη Κύπρο που μπορούμε και θα τη δημιουργήσουμε. Και το δημόσιο χρέος να το κατεβάσουμε στο 30%. Ναι, μπορούμε, γιατί αν μέσα από την πανδημία, μέσα από την κρίση λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό κατορθώσαμε να μειώσουμε το δημόσιο χρέος από το 115 στο 89. Βεβαίως και μπορούμε από το 89 να το πάρουμε στο 30. Και αυτή θα είναι η καλύτερη πρίκα και σε αυτές τις γενιές, αλλά και στις μελλοντικές. Έτσι βοηθούμε τον τόπο μας. Ναι, όχι με αντιπαραθέσεις, με ωραία λόγια που ακούονται έβηχα, αλλά θέτοντας στέρεστες βάσεις για μια οικονομία με γερά θεμέλια, μια οικονομία χτισμένη από μπετόν αρμέ. Και με τέτοια πολιτική, αυτό που πάει παράλληλα είναι και η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος του κάθε Κύπριου κατά 50%. Έτσι δημιουργούμε αξιοπρεπείς πολίτες. Σήμερα το κατακεφαλήν εισόδημα του Κύπριου είναι γύρω στις 26.000 ευρώ. Ναι, μπορούμε να του εγγυηθούμε ότι 5 χρόνια από σήμερα θα μπορεί να έχει ο μέσος όρος του κατακεφαλήν εισοδήματος 39.000 ευρώ με βάση μια οικονομία AAA και ένα δημόσιο χρέος 30. Κοστολογισμένα, υπολογισμένα, τεκμηριωμένα, γιατί ξέρουμε από οικονομία και ξέρουμε να φέρνουμε αποτελέσματα. Τέλος,
Τέλος, η πατρίδα μας ζητά να αναλώσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε για να την καταστήσουμε ξανά ολόκληρη, ενωμένη και ευημερούσα. Και είναι εδώ που θα κρυθούμε για την επόμενη ηγεσία. Δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με μισή, ούτε με αδύναμη πατρίδα. Και όπως λέω συχνά, η μεγαλύτερη οικονομική και θεσμική μεταρρύθμιση θα είναι η λύση του Κυπριακού, η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Αυτή πρέπει να είναι για όλες και όλους μας η εθνική πρόκληση. Και προσωπικά προτείνω ένα δρόμο που αξιοποιεί τη συγκερία, ασφάλεια και ενέργεια για να ξεκλειδώσουμε το Κυπριακό. Πολιτικές θέσεις που μας καθιστούν αξιόπιστες, μας ισχυροποιούν απέναντι σε μια Τουρκία που καραδοκεί, με τον Ερντογάν να εντείνει τις πιέσεις όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Τελειώνω με μια ενωμένη Κύπρο που να είναι το κόσμημα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, πόλος έλξης επενδύσεων και περιφερειακό επιχειρηματικό, τουριστικό και τεχνολογικό κέντρο της Ευρώπης, μια πράσινη αηφόρα και ψηφιακή Κύπρο. Και την επανένωση θα συνοδεύσει μια απερίγραπτη αναπτυξιακή πορεία. Για πολλά χρόνια θα τρέχουμε με διψήφιο αριθμό οικονομικής ανάπτυξης, αναβαθμίζοντα ριζικά το βιωτικό επίπεδο του κάθε Κύπριου. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους στη Βουλή για την εξαιρετική δουλειά και να έχουμε όλη την έννοια. Πάνω απ' όλα ο τόπος μας. Δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με μισή, ούτε με αδύναμη πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεοφύτου. Εδώ τελειώνει η σημερινή συνεδρία. Θα συνεχίσουμε αύριο, την Τετάρτη, στις 9 πρόμεσημβρία, με τις ομιλίες των βουλευτών-βουλευτριών. Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας.